και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 2 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Capital. Να παρακολουθήσουμε πώς καταγράφεται σε τίτλους η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Σε τεντωμένο σκηνή συνεχίστηκε ο διάλογος για την παιδεία. Βγήκαν ξανά τα μαχαίρια στην κόντρα Γενικού Ελεκτή Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Στους 85 νεκρούς ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Αγνοείται άνθρωπος. Συγκινούν οι κρατούμενοι στις κεντρικές φυλακές που συγκέντρωσαν οικονομική βοήθεια για στήριξη των πυρόπληκτων. Στο κόκκινο οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας με αφορμή την υπόθεση του Αμερικανού Πάστορα. Πάγωμα παράδοσης των F-35 στην Τουρκία αποφάσισε το Κογκρέσο. Κρίσιμη περίοδος που διανύουμε για το Κυπριακό Διαμενείο, Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Αθωωωτική απόφαση για σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας λόγω καταστροφής τεκμηρίων στην Πυρκαγιά. Αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις προκαλούν την αντίδραση του Συνδέσμου Καταναλωτών. Αντιδράσεις και για το Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιών στην Κοινότητα Ζυγείου. Τι απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών. Σάλλος για την αναχώρηση ψευδοϊπουργού από το αεροδρόμιο Πάφου. Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες από απόψε ως αύριο το απόγευμα. Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με τις διευθύνσεις της Δημοτικής Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα για τον οικονομικό και εκπαιδευτικό εξορθολογισμό με στόχο να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Γαβριέλα Θεοφάνους. Ο ΕΛΜΕΚ συναντήθηκε σήμερα με την Διεύθυνση Μέση Εκπαίδευσης σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης υπό τον Υπουργό Παιδείας, κατά την οποία άνοιξε ο κύκλος του διαλόγου όπως είχε αποφασιστεί στη συνάντηση του Προεδρικού στις 27 Ιουλίου. Μετά το τέλος της συνάντησης, η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ αποχώρησε ούτως ώστε να μελετήσει τα στοιχεία που είχε ενώπιόν της και επανήλθε στο Υπουργείο Παιδείας για να καταθέσει τις απόψεις της στη Διεύθυνση Μέση Εκπαίδευσης. Ζητήσαμε κάποια επιπρόσθετα στοιχεία και λάβαμε κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, όχι βέβαια αυτά τα οποία ζητούσαμε στο σύνολό τους. Έγιναν κάποιες συζητήσεις επί των στοιχείων και ακόμα μια φορά εμείς δηλώσαμε την βούλησή μας για να προχωρήσει η συζήτηση θέτοντας ξεκάθαρα αυτά που πραγματικά, όπως έχουμε και το προηγούμενο διάστημα πει, μας ενοχλούν. Είναι στοιχεία που αφορούν τη στελέχωση της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή επιπρόσθετες ανάγκες, από πού προκύπτουν αυτές οι ανάγκες, ποια είναι τα περσινά δεδομένα, σε τι διαφοροποιείται η φετινή σχολική χρονιά, ποιοι παράγοντες διαφοροποιούν αυτά τα δεδομένα. Παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία, επαναλαμβάνω, όχι όλα τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, θα αναμένουμε από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για να μας ενημερώσει για τη νέα συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να είναι αύριο, ίσως το μεσημέρι. Κοιτάξτε, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κάτω, και αν ισχύσει αυτό που έχουμε πει στη συνάντηση του Προεδρικού, ότι δηλαδή τίθενται όλα στο τραπέζι και συζητούμε με στόχο αυτή τη στιγμή να λύσουμε το πρόβλημα και να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά, αν λοιπόν επιδειχθεί ανάλογη βούληση και μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση. Εάν κάποιοι επιμένουν να μένουν σε απόλυτες θέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι τότε το πράγμα δυσκολεύει. Η συνάντηση της ΠΟΕΔ με τη Διεύθυνση της Δημοτικής Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε και αύριο θα έχουν έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση των στοιχείων που τους δόθηκαν. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον ότι συνεχίζεται εντατικά ο διάλογος, ουσιαστικός πια διάλογος ανάμεσα στον εργοδότη, το Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ο απότερος σκοπός είναι η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δηλαδή να εξεύρουμε εκείνες τις λύσεις οι οποίες θα αποπυροδοτήσουν την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Οφείλω να πω ότι εμείς προσήλθαμε στο διάλογο με ειλικρινή διάθεση, με πνεύμα συνεργασίας. Και έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με τη Διεύθυνση Δημοτικής. Η συζήτηση συνεχίζεται. Εμείς αύριο έχουμε καλέσει και εκτάκτως Διοικητικό Συμβούλιο και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει θετική εξέλιξη. Οφείλω να πω ότι εκκρεμούν κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε ζητήσει να μας δοθούν περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωση, και εκείνο που θα δηλώσουμε έτσι κατηγορηματικά, γιατί είναι κάτι που βγαίνει από τη συζήτηση, είναι ότι
επιπλέον ανάγκες και ιδιαίτερα στη δημοτική εκπαίδευση από τα στοιχεία που έχουμε, έχουν δημιουργηθεί και από αύξηση μαθητών και από αύξηση τμήματων και ιδιαίτερα από αύξηση παιδιών που έχουν εγκριθεί από τις επαρχιακές επιτροπές για την ειδική εκπαίδευση. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια στη δημοτική εκπαίδευση είναι πολύ στενά. Παρ' όλα αυτά έχουμε αγγίξει πάρα πολύ το θέμα των αποσπάσεων, γιατί βλέπουμε έναν αριθμό των 300 ανθρώπων να είναι εκτός των σχολείων. Δεν έχουμε πρόβλημα το να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις τις οποίες με υπηρετούν και ίσως να τους θεωρούνται και απαραίτητοι, αλλά αυτοί εκείνων των οποίων έχουμε μπει δεν πρέπει να χρεώνονται στην εκπαίδευση. Και ιδιαίτερα παραχωρήσεις υπηρεσιών οι οποίες είναι εντελώς εκτός Υπουργείου, που είναι γύρω στα 40 άτομα. Αύριο Παρασκευή, εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ θα θέσουν ενώπιον των συλλογικών του σωμάτων τα στοιχεία που τους δόθηκαν κατά τις συναντήσεις για να ληφθούν οι τελικές εισηγήσεις τους, τις οποίες θα αποστείλουν ακολούθως στις αντίστοιχες αρμόδιες διευθύνσεις. Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων θα δοθούν στη συνέχεια στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Χαμπιαούρη για να τις μελετήσει και ακολούθως να τους καλέσει για την τελική διαβούλευση. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης κατά την πρώτη μέρα του διαλόγου είχε δηλώσει ότι η προσπάθεια είναι, όπως ο εντατικός αυτός διάλογος, ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή. Πρόσθεσε ότι αν χρειαστεί θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και κατά το Σαββατοκυριακό. Τις πρώτες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τον Υπουργό Παιδείας πάντως το κλίμα χαρακτηρίστηκε ως τεταμένο. Οι διαφωνίες δεν εστιάστηκαν μόνο στην ουσία της μεταρρύθμισης και εξορθολογισμού των δαπανών, αλλά επεκτάθηκαν και σε ζητήματα τακτικής, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο διάλογο παρουσία των οργανωμένων γονέων. Μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, εκπαιδευτικοί και γενικός ελεκτής διασταύρωσαν τα ξύφη τους. Αφορμή ήταν η χθεσινή αντίδραση της ΟΕΛΜΕΚ για την παρουσία των οργανωμένων γονέων στη συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Βγήκαν ξανά μαχαίρια συγκόντρα γενικού ελεκτή και εκπαιδευτικών οργανώσεων. Μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Χθες ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης, μια ανάρτησή του στο Facebook, σχολίασε τη συνάντηση των εκπαιδευτικών με τον Υπουργό Παιδείας γράφοντας: «Ο κύριος Σοκράτους είπε ότι τα εργασιακά ζητήματα δεν αφορούν τους γονείς. Μα τόσο καιρό μας έλεγαν ότι ο αγώνας αφορά τη δημόσια παιδεία και όχι εργασιακά θέματα. Αποδεικνύεται περίτρανο ότι τελικά περί χρημάτων υπομορφή ωρών εργασίας ο αγών». Απαντώντας, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ Χάρης Χαραλάμπους ανέφερε ότι ο κύριος Μιχαηλίδης είναι άνθρωπος που πεθαίνει για σημασία, ενώ κάλεσε τον εκπαιδευτικό κόσμο να τον αγνοήσει γιατί δεν την αξίζει. Την ίδια στιγμή, πολλοί εκπαιδευτικοί με αναρτήσεις τους στρέφουν τα πυρά τους κατά του Γενικού Ελεκτή, διαφωνώντας με την προσέγγιση τους στα προβλήματα στον τομέα της παιδείας. Το Γενικό Ελεκτή το θέλουμε σε μια τέτοια συνάντηση, γιατί χθες οφείλω να πω ότι καταρρύψαμε πολλούς μύθους που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν εδιέψευσα βεβαίως και η λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών. Το ότι από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας το 90% είναι μισθολόγιο, αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι ούτε καν το 50%, είναι 45% μάξιμου το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Επίσης, διάφορα άλλα πράγματα που αφορούσαν ακόμα και τον χρόνο των εργάσιμων των εκπαιδευτικών. Χθες έγινε και τέτοιου είδους συζήτηση μέσα και εμείς προκαλούμε τον Γενικό Ελεκτή να θέλει στο τραπέζι του διαλόγου να το δούμε για να διασταυρώσουμε τα στοιχεία μας, τα οποία εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε και τους αστερίσκους. Γι' αυτό, εμείς αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, δεν έχουμε με κανέναν αντιπαράθεση. Εμείς είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και επικεντρωμένοι στο πρόβλημα που είναι το δημόσιο σχολείο. Ξέρετε ότι σε λιγότερο από 30 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε το θέμα ασφάλειας και υγείας που δεν το ξεχνούμε. Και κάποια άλλα θέματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι όχι έναν καυτό καλοκαίρι, είναι έναν καλοκαίρι, δεν ξέρω πόσο καυτό είναι για μας. Καταρχήν δεν υπάρχει καλοκαίρι και το βλέπετε. Γι' αυτό νομίζω να μείνουμε στην ουσία, εμείς δεν έχουμε σύγκρουση με κανένα. Και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιβαρύνονται όλο και περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας με αφορμή την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον και έπειτα από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Αμερικανοί εναντίον δύο υπουργών της Τουρκίας. Με αντίπεινα απειλή, η τουρκική κυβέρνηση την Ουάσιγκτον μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Τούρκους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης με αφορμή την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον που κρατείται στην Τουρκία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η απόφαση που παρεμβαίνει στο δικαστικό μας σύστημα με ασέβεια έρχεται σε αντίθεση με την ουσία των σχέσεών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ζητώντας παράλληλα την ανάκληση των κυρώσεων. Ο Πρόεδρος παρακολουθεί στενά την κατάσταση που εξελίσσεται στην Τουρκία με τον πάστορα Άντριου Μπράνσον. Δεν έχουμε δει στοιχεία ότι ο πάστορας Μπράνσον έχει κάνει κάτι κακό και πιστεύουμε ότι είναι θύμα άδικης κράτησης από την κυβέρνηση της Τουρκίας. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι ο πάστορας Μπράνσον, που διέμενε και εργαζόταν στη Σμύρνη, έχει σχέσεις με τον αντιπολιτευόμενο κληρικό που είναι αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ, Φεντουλάχ Γκιουλέν, αλλά και το κουρδικό PKK. Στον Μπράνσον έχουν αποδοθεί κατηγορίες για τρομοκρατικές δραστηριότητες και κατασκοπία και κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή 35 ετών κάθριξης εάν κριθεί ένοχος. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των κυρώσεων έρχεται και η απόφαση του Κογκρέσου με την οποία επικυρώνεται η πρόταση να παγώσει η παράδοση των μαχητικών αεροπλάνων F-35 στην Τουρκία έως ότου συνταχθεί και παρουσιαστεί έκθεση για τις σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας. Όσο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατανοεί πως δεν δύναται με αυτές τις μεθόδους να επιτύχει την ικανοποίηση των παράνομων ετοιμάτων της, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, έγραψε στο Twitter ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου, αντιδρώντας έντονα στην απόφαση επιβολής κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Τουρκίας, με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος άρσης του κατοίκων περιορισμού του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον. Από το δικαστήριο και συνέχισε, η αφορμή αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μείνει αναπάντητη. Η υπόθεση του Αμερικανού πάστορα οδηγεί και πάλι σε ρήξη τις σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο υπουργοί δεν θα μπορούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δεσμευτούν όποια περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν εκεί. Επίσης θα υποστούν κυρώσεις και εταιρείες που συνδέονται με τους δύο υπουργούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αντέδρασε στην απόφαση δηλώνοντας μέσω Twitter ότι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ΦΕΤΟ, η οργάνωση δηλαδή του Γκιουλέν και ο ίδιος ο Γκιουλέν. Και αυτόν δεν θα τον αφήσουμε εκεί, θα τον πάρουμε, πρόσθεσε, συνδέοντας για μία ακόμα φορά εμέσον πλην σαφώς το αίτημα για έκδοση του Γκιουλέν με την κράτηση του πάστορα που κατηγορείται για κατασκοπία και δράση υπέρ της οργάνωσης Γκιουλέν. Ωστόσο, μετά τις κυρώσεις, η ισοτιμία της τουρκικής λίρας υποχώρησε σε επίπεδο ρεκόρ κάτω από τις 5 λίρες ανά δολάριο, με τις μετοχές να υποχωρούν αφού σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε δύο υπουργούς του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Στην εθνική τραγωδία τώρα, στους 85 νεκρούς ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι της Αττικής τη Δευτέρα 23 Ιουλίου. Ένα ακόμη άτομο αγνοείται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Την ίδια ώρα, έτοιμη για άμεσες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, εμφανίζεται η κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο Μάτι. Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και σύμφωνα με τις αρχές, από Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες 100 κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στην Αττική. Στους 85 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των ταυτοποιημένων νεκρών ανέρχεται στους 81. Σε αυτούς προστίθεται ο αριθμός 4 ατόμων, οι οποίοι κατέληξαν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία της Αττικής. Ένα άτομο υπολογίζεται ως αγνοούμενο με βάση την υποβολή επισήμων δηλώσεων από οικεία του πρόσωπα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων μετά την τραγωδία στο Μάτι. Οι διαδικασίες προχωρούν για ακίνητα χτισμένα παράνομα σε Αιγιαλό, σε ρέματα, αναδασωτές, περιοχές και εθνικούς δρυμούς. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε πως το οικόπεδο που κάηκαν 26 άνθρωποι είναι διακατεχόμενη δημόσια δασική έκταση που έχει κριθεί υπέρ του δημοσίου. Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και σύμφωνα με τις αρχές από Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες 100 κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στην Αττική. Επιστρέφουμε στα δικά μας και πάλι. Πάρα πολύ κρίσιμη για το Κυπριακό, χαρακτήρισε τη χρονική στιγμή που διανύουμε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, επισημένοντας ότι ενδεχομένως να σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής για το εθνικό μας ζήτημα, όπως το ξέραμε έως τώρα. Τις λεπτομέρειες έχει η Γαβριέλα Θεοφάνους. Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης είπε ότι η αποστολή της Τζέιν Χολούτ βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια και έχει απόλυτα διερευνητικό χαρακτήρα.
Αυτό που επιδιώκει η κυρία Λούτη είπε είναι να πιστεί ώστε να πείσει στη συνέχεια τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι ενδεχόμενη νέα εμπλοκή του στο Κυπριακό θα έχει ουσιαστικές πιθανότητες να οδηγήσει σε λύση. Η κυρία Λούτη σημείωσε δεν αμφισβητεί τις προθέσεις μας, θέτει όμως το ερώτημα τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό που απέτυχε πέρσι μπορεί να επιτύχει φέτος. Ο κύριος Μαυρογιάννης ανέφερε παράλληλα ότι η προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών έχει και χαρακτήρα προστασίας προς την ελληνοκυπριακή πλευρά σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εμπλοκή σε μια διαδικασία που αντί λύση να οδηγήσει ενώπιον αδιεξόδου. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είπε ότι η Λευκωσία δεν έχει να προτείνει τίποτε άλλο πέρα από την επιθυμία εξέβρεσης λύσης στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, το περιεχόμενο της ατζέντας από τη συνάντηση της Τζέιν Χολούτ με τον Μελβούτ Τσαβούσογλου κρύβει το κλειδί των όποιων εξελίξεων μπορούν να προκύψουν το επόμενο διάστημα σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά τη συνάντηση, ασφαλώς δεν έγιναν δηλώσεις και το περιεχόμενο της συζήτησης δεν έγινε γνωστό. Ωστόσο, η Λευκωσία εκτιμά ότι αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά με την ολοκλήρωση των επαφών της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και η Λευκωσία θεωρεί ορόσημο τη Γενική Συνέλευση, ενώπιον της οποίας θα εκφραστεί για ακόμα μία φορά η ετοιμότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, να επανέλθει ανά πάσα στιγμή στο διάλογο. Τα μηνύματα τα οποία ωστόσο εισπράττονται από την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, αλλά και από την ίδια την Τζέιν Χολούτ, είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για το Κυπριακό. 5 μήνες μετά την πυρκαγιά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και την καταστροφή δεκάδων τεκμηρίων, είχαμε χθες την πρώτη παρενέργεια. 2 κατηγορούμενοι σε σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών αθωώθηκαν και απαλλάγηκαν από όλες τις κατηγορίες επειδή δεν έτυχαν δίκαιες δίκες, αφού δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν τα τεκμήρια της υπόθεσης. Η νομική υπηρεσία προτίθεται να εφεσιβάλει την απόφαση που εξέδωσε χθες το μόνιμο κακούργιο δικείο Λευκωσίας για υπόθεση ναρκωτικών με την οποία απάλλαξε τους κατηγορούμενους λόγω της καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 26 Δευτέρου το 2018 στην αίθουσα φύλαξης τεκμηρίων του δικαστηρίου. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα την 1η Αυγούστου 2018, το Κακούργιο Δικείο Λευκωσίας εξέδωσε απόφαση με την οποία απάλλαξε τους κατηγορούμενους σε 11 κατηγορίες που αφορούσαν σε αδικήματα κατοχής και κατοχή με σκοπό την προμήθεια κάναβης και κοκαίνης. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών που είχαν κατατεθεί από την κατηγορούσα αρχή ως τεκμήρια κατά την ακροαματική διαδικασία και βρίσκονταν πλέον υπό τη φύλαξη του δικαστηρίου αποστέρισε το δικαίωμα των κατηγορούμενων για δίκαιη δίκη. Ο Γενικός Εισαγγελέας υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι επίδικες ναρκωτικές ουσίες καταστράφηκαν μαζί με άλλα τεκμήρια στις 26 Δευτέρου 2018 λόγω της πυρκαγιάς και συνακόλουθης έκρηξης που εκδηλώθηκε στην αίθουσα φύλαξη τεκμηρίων του δικαστηρίου. Η νομική υπηρεσία, όπως αναφέρει, προτίθεται να εφεσιβάλει την απόφαση, καθώς σύμφωνα με τη θέση της, η προαναφερθήσα καταστροφή των τεκμηρίων υπό τις περιστάσεις και το χρόνο κατά τον οποίο επήλθε, αλλά και εν ώψη του συνόλου της μαρτυρίας και των λοιπών δεδομένων της υπόθεσης, δεν επηρέασε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων ή τη γραμμή της υπεράσπισης. Με αφορμή τα πιο πάνω καταλήγει η ανακοίνωση, αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, δηλαδή μετά την πάροδο 6 σχεδόν μηνών, καμία ενέργεια έλαβε χώρα για τη φρούρηση και έλεγχο των κτηριακών εγκαταστάσεων των δικαστηρίων και ειδικότερα των ποινικών δικαστηρίων, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια των κατατεθειμένων τεκμηρίων και να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων που εισέρχονται σε αυτά. Η παρενόχληση και ο εκφοβισμός δημοσιογράφων αποτελούν παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία διασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, ο τουρκοκύπριος εκδότης της εφημερίδας Αφρίκα, Σενέρ Λεβέντ, δηλώνει την πρόθεσή του να μην εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την απόφαση της Τουρκίας. Το ρεπορτάζ έχει η Χριστίνα Μάρκου. Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης αποτελούν η παρενόχληση και ο εκφοβισμός δημοσιογράφων, διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με φόντο τη δίωξη εναντίον της εφημερίδας Αφρίκα και των δημοσιογράφων Σενέρ Λεβέντ και Αλίος Μαν. Η Κομισιόν είναι ενήμερη για τις ποινικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί στην Τουρκία κατά των 2 Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων και της εφημερίδας Αφρίκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει για τη συνέχεια στην παρακολούθηση του θέματος, ενώ υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η Επιτροπή καλεί παράλληλα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διασφαλίσουν τον σεβασμό προς τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σε μια άλλη εξέλιξη, την πρόθεσή του να μην εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την απόφαση της Τουρκίας να το δικάσει στην Άγκυρα, αλλά ούτε και να φύγει από την Κύπρο για να πάει εκεί, γνωστοποίησε ο Σενέρ Λεβέν σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κινήματος Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, ο Σενέρ Λεβέν είναι αποφασισμένος για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ο ίδιος διαμήνυσε στην αστυνομία ότι δεν θα πάει ούτε στην Τουρκία ούτε σε αστυνομικό σταθμό για να δώσει κατάθεση. Νέες χρεώσεις στις τραπεζικές τους συναλλαγές εφαρμόζουν από χθες Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα. Οι χρεώσεις αφορούν σε συναλλαγές με επιταγές και υπηρεσίες που εκτελούνται στα ταμεία των τραπεζών. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Μάρκου. Σε ισχύ τέθηκαν από χθες οι νέες χρεώσεις από την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα. Οι χρεώσεις αφορούν μεταξύ άλλων συναλλαγές με επιταγές και υπηρεσίες που εκτελούνται σε ταμεία των τραπεζών. Από την άλλη, οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου χρεώνονται λιγότερο ή και καθόλου. Στόχος των συγκεκριμένων αυξήσεων στις χρεώσεις είναι η ενίσχυση της προσπάθειας των τραπεζών για μετάβαση στη νέα εποχή ψηφιακής τραπεζικής και να μειώσουν το κόστος προσωπικού. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, επιβάλλεται χρέωση για ανάληψη από τρεχούμενο λογαριασμό μετρητών από τα ταμεία. Ενδεικτικά, η Τράπεζα Κύπρου αυξάνει τη χρέωση για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών στα 25 ευρώ όταν γίνει παραγγελία στα υποκαταστήματα της τράπεζας και στα 16 ευρώ όταν η παραγγελία γίνει από το διαδίκτυο. Παράλληλα, επιβάλλεται για πρώτη φορά το κόστος των 2 ευρώ για εξαργύρωση επιταγών της Τράπεζας Κύπρου, σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όπου το κόστος αφορούσε μόνο εξαργύρωση επιταγών άλλων τραπεζών. Οι νέες αυτές τραπεζικές κυρώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Σε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, χαρακτηρίζεται απαράδεκτο να υπάρχει χρέωση για μια απλή ανάληψη μετρητών από τρεχούμενο λογαριασμό. Επισημαίνει ότι το κόστος αυτό επιβαρύνει κυρίως συνταξιούχους και άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη τεχνολογία. Για την πρώτη γεώτρηση από το γεωτρύπανο Πορθητής στη Μεσόγειο ετοιμάζεται η Τουρκία. Η κίνηση του γεωτρύπανου προς το σημείο της πρώτης γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του Αυγούστου. Να δούμε το ρεπορτάζ της Γαβριέλας Εωφάνους. Όλα σχεδόν είναι έτοιμα στο λιμάνι της Ατάλειας για την εξυπηρέτηση των τουλάχιστον δύο πρώτων γεωτρήσεων της Τουρκίας σε βαθιά νερά της Μεσογείου, με το υποτουρκική σημαία γεωτρύπανο Πορθητής, ενώ έκλεισαν και όλες οι υπεργολαβίες. Η κίνηση του γεωτρύπανου προς το σημείο της πρώτης γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του δεύτερου 15ημέρου του Αυγούστου και το γεωτρητικό έργο τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Η βάση των γεωτρήσεων θα είναι το λιμάνι της Ατάλειας, όπου βρίσκεται δεμένο από τις αρχές Ιουνίου το τουρκικό γεωτρύπανο. Η πρώτη γεωτρήση, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, θα γίνει στα ανοιχτά του κόλπου της Ατάλειας και είναι απομακρυσμένο για την ώρα, χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο προσβολής της Κυπριακής ΑΟΣ σε αυτό το στάδιο. Να σημειωθεί ότι το περασμένο Σαββατοκυριακό στο γεωτρύπανο μεταφορτώθηκαν τα απαραίτητα υλικά για το στάδιο έναρξης της γεώτρησης. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνει ο εφοδιασμός με καύσιμα, αλλά και να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ που θα προσδιορίσει το ακριβές σημείο και η διάρκεια της πρώτης γεώτρησης. Αντιδράσεις στην κοινότητα Ζυγίου προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο της περιοχής σε κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως. Μας ενημερώνει και πάλι η Γαβριέλα Θεοφάνους. Σε συνάντηση με την κοινοτάρχη Ζυγίου Γεωργία Μιχαήλη, υπουργός εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου αποκάλυψε τη μετατροπή του στρατοπέδου σε κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Η κοινοτική αρχή αντιδρά στην εξέλιξη αυτή γιατί, όπως επισημαίνεται, έγινε χωρίς ενημέρωση, χωρίς να ερωτηθεί η κοινότητα αλλά και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα της κοινότητας, όπως ο συγκεκριμένος χώρος μετατραπεί σε κατασκηνωτικό χώρο. Παράλληλα, διαμηνύεται ότι η κοινότητα θα λάβει μέτρα για να εμποδίσει τη μετατροπή του χώρου. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν στο Ζύγι για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην περιοχή. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, το συγκεκριμένο κέντρο για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά είναι το πέμπτο κατά σειρά, το οποίο θα λειτουργήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου τα υπόλοιπα τέσσερα κέντρα λειτουργούν εντός των Δήμων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, χωρίς να έχει ποτέ προκύψει το οποιοδήποτε ζήτημα αρνητικών επιπτώσεων για τις εκεί κοινότητες. Σημείωσε ακόμη πως το κέντρο που λειτουργεί εντός του Δήμου Λευκωσίας είναι υπό την διαχείριση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Hope for Children. Η δημιουργία του νέου κέντρου είναι απολύτως αναγκαία, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να παρέχει τα απαραίτητα για την υποδοχή ασυνόδευτων παιδιών που έρχονται στην Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην γύρω περιοχή.
Με σκοπό να δώσουν ένα χέρι βοηθείας σε 146 κρατούμενοι στις κεντρικές φυλακές, συνέλεξαν το ποσό των 2.014 ευρώ ώστε να αποσταλούν στους πυρόπληκτους της Αττικής. Επιταγή με το ποσό των 2.014 ευρώ με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά στις πυρόπληκτες περιοχές Αττικής, παρέδωσε εκ μέρους 146 κρατουμένων στον Επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους. Το ποσό, όπως ανέφερε η κυρία Αριστοτέλου, συγκεντρώθηκε από συνεισφορές κρατουμένων, είτε από τα ημερομίσθια τους για τον μήνα Ιούλιο, είτε από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους. Η Διευθύντρια συνεχάρει τους κρατουμένους για τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού, παραλαμβάνοντας την επιταγή, έκανε λόγο για συγκινητική χειρονομία εκ μέρους των κρατουμένων, αφού πολλοί, όπως ανέφερε, έχουν δώσει και από το υστέρημά τους. Αυτό δείχνει την ευαισθησία και το ήθος απέναντι στον ανθρωπισμό γενικότερα των κρατουμένων. Αλλά αυτό είναι και μια καλή δουλειά που γίνεται εντός των φυλακών για τη δημιουργία αυτού του κλίματος, ώστε ο κάθε κρατούμενος να νιώθει άνθρωπος σε αυτό το περιβάλλον, σημείωσε. Ο Επίτροπος εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του για αυτή την ανθρωπιστική πράξη που θα συμβάλλει ώστε να δοθεί ποιότητα ζωής στα παιδιά των πυρόπληκτων περιοχών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτα. Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη πρόοδο και μείωση της ανεργίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η ικανοποίηση για τα αποτελέσματα εκφράζει και η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Μάρκου. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Προδρόμος Προδρόμου επιβεβαιώνει ότι στην Κύπρο καταγράφεται η μεγαλύτερη πρόοδος και η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μείωση της ανεργίας σε ποσοστό 8,2% τοποθετεί την Κύπρο ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ επιβεβαιώνει την πορεία που οδηγεί τη χώρα μας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Ταυτόχρονα, σημείωσε αυτές οι θετικές εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης δημιουργούν καλύτερες συνθήκες προκειμένου να και να αποδώσει η γενική στρατηγική της κυβέρνησης για τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδυτών και της ενθάρρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να αξιοποιείται καλύτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο και ειδικότερα οι νέοι. Ταυτόχρονα και η διόκομε σημερινή της ανακοίνωση δηλώνει ικανοποιημένη με τη σημαντική μείωση του ποσοστού της ανεργίας, το οποίο πλέον βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σημειώνοντας πως αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Αναμφισβήτητα, η γενική μείωση του ποσοστού της ανεργίας δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό, προσθέτοντας πως η ανεργία των νέων ξεπερνά το 25%, ενώ το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων είναι πολύ ψηλό. Αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε η απόφαση του ψεύδο Υπουργού Εργασίας να χρησιμοποιήσει διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναχωρήσει για το εξωτερικό από το αεροδρόμιο της ΠΑΦ. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Μάρκου. Αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η αναχώρηση Γιορδανία του λεγόμενου Υπουργού Εργασίας Ζεκί Τσελέρ από το αεροδρόμιο της ΠΑΦ. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Αφρίκα, ο Ζεκί Τσελέρ μαζί με τα ξαδέλφια του αναχώρησαν από το αεροδρόμιο για το Αμάν της Ιορδανίας, ενώ ανάρτησαν φωτογραφία από το αεροδρόμιο κατά την αναχώρησή τους, προκαλώντας αντιδράσεις. Ο Τσελέρ απάντησε στα αρνητικά σχόλια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι οι υψηλές τιμές πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων στα κατεχόμενα είναι ο λόγος που προτίμησε να ταξιδέψει από την ΠΑΦΟ. Αν ήθελα να το κρύψω, δεν θα αναρτούσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από το ταξίδι και θα ταξίδευα με κάθε μυστικότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Τσελέρ. Στο θέμα αυτό δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ σε είδησή του το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV αναφέρει ότι για πρώτη φορά ψευδοϋπουργός των κατεχομένων χρησιμοποίησε το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα αεροδρόμια της για να μεταβεί για διακοπές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιορδανία. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως. Ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα, κυρίες και κύριοι. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός της αεροπορικής επίθεσης του στρατού του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν τη νύχτα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στόχος της επίθεσης ήταν τρομοκράτες στο νότιο τμήμα της περιοχής. Το θάνατο τουλάχιστον 7 ενόπλων είχε ως αποτέλεσμα η αεροπορική επίθεση του στρατού του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν τη νύχτα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στόχος της επίθεσης ήταν τρομοκράτες στο νότιο τμήμα της περιοχής.
Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά την επίθεση εντόπισε στο σημείο ζώνες με εκρηκτικά και ένα Καλάσνικοφ. Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις, το Υπουργός Άμυνας Αβίγντορ Λίμπερμαν άφησε να εννοηθεί πως ο εμφύλιος στη Συρία ουσιαστικά τελείωσε. Η αεράμυνά μας είναι απολύτως προετοιμασμένη και έτοιμη να αποδείξει τις ικανότητές της κατά την ώρα της αλήθειας. Όσον αφορά το τι γίνεται στην άλλη πλευρά, τη Συρία, εμείς βλέπουμε ότι η κατάσταση επιστρέφει στο πώς ήταν πριν τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, υπάρχει μια ξεκάθαρη διεύθυνση, κάποιος επικεφαλής και μια κεντρική εξουσία. Η Μόσχα σκοπεύει να αναπτύξει στρατιωτική αστυνομία στα επίσκεπτα του Γκολάν και να δημιουργήσει 8 σημεία ελέγχου με στόχο να αποτρέψει τυχόν προκλητικές ενέργειες στην περιοχή. Οι Ιρανικές δυνάμεις απέσυραν το βαρύ οπλισμό τους σε απόσταση 85 χιλιόμετρων από τα κατεχόμενα Γκολάν. Όμως το Ισραήλ χαρακτήρισε την εξέλιξη ανεπαρκή. Νέα επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, καθώς επιβεβαιώθηκαν 4 νέα κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα, 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Νέο ξέσπασμα επιδημίας του θανατηφόρου ιού Έμπολα ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι αρχές της χώρας αποφάσισαν την αναβάθμιση της κατάστασης, παρότι στις 24 Ιουλίου είχαν σημάνει λήξη συναγερμού. Επιβεβαιώθηκαν 4 νέα κρούσματα στην βόρειο-ανατολική επαρχία Βόρειο Κίβου, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα. Το τελευταίο διάστημα, 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αποστείλει ομάδα 12 ειδικών, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό στην περιοχή. Πρόκειται για το 10ο ξέσπασμα επιδημίας από όταν ταυτοποιήθηκε ο ιός το 1976. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα, στοχεύοντας στην αξιοποίηση από τους αρμόδιους πολύτιμων στοιχείων για τα δεδομένα και τις αντιλήψεις των απλών πολιτών και φιλάθλων όσον αφορά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρουσίασε την Τρίτη τα αποτελέσματα της Παγκύπριας έρευνας με θέμα «Κυπριακό ποδόσφαιρο, δεδομένα και αντιλήψεις». Τα ευρήματα της Παγκύπριας έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα Κυπριακό ποδόσφαιρο, δεδομένα και αντιλήψεις, παρουσίασε εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας ο Δ. Σταύρος Πουλούκας, αναπληρωτής καθηγητής στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο οποίος τόνισε πως η έρευνα βασίστηκε στην συμπεριφερειακή αφοσίωση, όπως την αποκάλεσε, αυτών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ τον behavior, δηλαδή behavior τι είναι. Δίνεις λεφτά στο σωματείο, αγοράζεις τα προϊόντα των αυτό που δίνουν λεφτά για το σωματείο, πάεις στο γήπεδο, συμμετέχεις σε εκδηλώσεις, ξέρεις τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις τα αποτελέσματα κάθε Κυριακή της ομάδας σου ή του ποδοσφαίρου. Αυτούς τους ονομάζουμε τους οπαδούς ή τους δυνητικούς οπαδούς της ομάδας. Μια ομάδα θέλει να τους φέρει όλους να έχουν ψηλό δείχτη συμπεριφορικής αφοσίωσης. Εγώ χωρίζω. Η έρευνα αυτή αποτελεί καλό εργαλείο προς αξιοποίηση από αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και την ποδοσφαιρική βιομηχανία στην Κύπρο. Η έρευνα διενεργήθηκε με μοναδικό κριτήριο την αγάπη μας για το άθλημα αυτό, επεσήμανε ο καθηγητής Νίκος Κατακούλης, πρόεδρος του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πραγματικά πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους στοιχεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον στρατηγικό προγραμματισμό και για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εμείς γιατί το κάνουμε, γιατί θέλουμε οι αρμόδιοι να τα αξιοποιήσουν κάποιες ομάδες, και χαίρομαι ότι έχουμε κάποιες ομάδες μαζί μας και στο παρελθόν αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν αξιοποιούσαν δηλαδή τα στοιχεία, τα οποία όπως είπα αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια τους για την στρατηγική τους ανάπτυξη. Εμείς τονίζω ξεκάθαρα πραγματοποιούμε την έρευνα για να δώσω και κάποιες απαντήσεις σε κάποιους, καταρά από αγάπη για το ποδόσφαιρο. Κανένας δεν πληρώνεται, κάνουν το που αγάπη, να αφιερώνουν όλοι όσοι δουλεύουν το χρόνο τους. Με μεγάλη αγωνία θέλουμε να ακούσουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Η τηλεφωνική έρευνα έγινε σε πανκύπρια βάση με δήμαρχοι 200 ατόμων που κλήθηκαν να εκφράζουν τις απόψεις τους, μέσα από τις οποίες σχηματίστηκε το προφίλ του Κύπριου οπαδού, καταδείχθηκε ο βαθμός προσέλευσης φιλάθλων στα γήπεδα και τα ποσοστά υποστήριξης των ομάδων. Εκφραστήκαν επίσης οι απόψεις των ερωτηθέντων για τη διαιτησία, την κάρτα φιλάθλου, τους στημένους αγώνες και την αξιοπιστία τόσο του Κυπριακού πρωταθλήματος όσο και των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας θεωρούνται τα ποσοστά υποστήριξης των ομάδων, όπου το ΑΠΟΕΛ προηγείται της Ομόνιας κατά 2 στατιστικές μονάδες, 29,6% και 27% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ανόρθωση με 14,9%, ο Απόλλων με 9,5% και η ΑΕΛ με 8,8%.
Τέλος, τα άλλα σημαντικά ευρήματα καταδεικνύουν ποσοστό 71% των ερωτηθέντων υπέρ της κάρτας φιλάθλου, ενώ το 95% του δείγματος πιστεύει ότι στο ποδόσφαιρο στην Κύπρο υπάρχουν στημένοι αγωνές. Μάλιστα, όσον αφορά την αξιοπιστία του Κυπριακού πρωταθλήματος σε σύγκριση με άλλα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αυτό κατατάσσεται δεύτερο από το τέλος με τελευταίο το ελληνικό. Τη συλλογή των δεδομένων διενήργησε η IMR Πανεπιστημίου Λευκωσίας και αναλύθηκαν από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον στατιστικολόγο Σταύρο Πουλουκά. Για τις αθλητικές ειδήσεις είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Στέφανη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια που αφορούν οι κυπριακές ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ χάνει στο Ταλί στην Εστονία με 2-0 από την Φλόρα. Το παιχνίδι είναι στο 41ο λεπτό, δέχτηκε τον γκολ πριν από 5 λεπτά, έτσι μαζεμένα. Εντάξει, είχε νικήσει με 5-0. Στην παρούσα φάση νομίζω δεν ανησυχούν στον ΑΠΟΕΛ, αλλά αν συνεχίσουν να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα και δεχτούν και ένα τρίτο γκολ, τότε θα ξεκινήσουν τα δύσκολα. Να αναφέρουμε ότι είχε δύο φάσεις καλές, γιατί παρακολουθούμε το παιχνίδι. Είχε δύο φάσεις καλές ο ΑΠΟΕΛ για να σκοράρει με το Ζαχίτ. Δεν τα κατάφερε και πριν από λίγο ξεθάρεψαν οι Εστονοί. Έβαλαν δύο γκολ και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαστε, επαναλαμβάνω, τρία λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ η ΑΕΚ έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά, αφού πέτυχε τρία γκολ στο ημίχρονο. Ο Τρισκόφσκι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, μετά έβαλε και ο Τετέ και ο Γιάννου, ενώ τώρα πριν από ένα λεπτό είχε δοκάρει ο Τρισκόφσκι απέναντι στην Ντάνταλφ της Ιρλανδίας, στο ΑΕΚ Αρένα μπροστά σε 3.000 υποστηριχτές της ΑΕΚ και παραλαμβάνω 3-0, 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Πλέον για να απολέσει τα κεφτημένα η ΑΕΚ θα πρέπει να δεχτεί 3 γκολ και με τις βάσεις των δυνατοτήτων η ομάδα της Ιρλανδίας νομίζω δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί παρακολούθησα ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά, ξεκινά και ο αγώνας του Απόλλωνα με την Ζελέσνιτσαρ Βοσνίας στη Λευκωσία, στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο Απόλλωνας, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει με 2-1 εκτός έδρας και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Ένας Απόλλωνας που βεβαίως, αν έχει την ίδια απόδοση που είχε και στο Σεράγεβο, εννοείται ότι δεν θα έχει πρόβλημα για να σφραγίσει το εισιτήριο και θα μάθει αργότερα και τον αντίπαλό του ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μπρέστ από την Λευκορωσία που είναι πρόεδρος ο Μαραντόνα. Πήγε ο Παπαναγής και θα δει αυτό το παιχνίδι ούτως ώστε να σχηματίσει εικόνα για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας, επαναλαμβάνω, αν ο Απόλλωνας περάσει, ενώ για την ΑΕΚ να πούμε ότι αν περάσει οριστικά θα παίξει με την αυστριακή Στουρμ Γκρατς για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει για τον τρίτο προκριματικό γύρο, αν όλα πάνε καλά, με την ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά, την οποία μάλλον θα υπογράψει συμβόλαιο ο Αριέλ Αρούς, ο Ισραηλινός θερμανοφύλακας, αφού έχουν διώξει τον Ανέστη, τον Ελλαδίδη θερμανοφύλακα που ήταν στην ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Αυτά, Στέφανη, τα σημαντικότερα νέα για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Ο λόγος σε σένα. Πολύ Χαραλάμπου, σας ευχαριστούμε. Στον καιρό να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες με ισχύ από τις 9 απόψε ως αύριο στις 5 το απόγευμα, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην προειδοποίηση αναφέρεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό και στα νότια παράλια αναμένεται να πέσει στους 27 βαθμούς και η μέγιστη στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς και στα ορεινά στους 32 βαθμούς. Να δούμε το δελτίο καιρού τώρα με τις θερμοκρασίες αναλυτικά. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα RED από τη Sita Mobile Vodafone. Καλώς όρισες στην εποχή του Gigabit. Τώρα το καλοκαίρι χαρίζουμε σε όλους τους πελάτες μας με RED μέχρι και διπλάσια Megabyte. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Sita Mobile Vodafone. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 βαθμούς στα δυτικά, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μας δελτίο ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής και στις 8 η ξένη σειρά Dr. Queen Medicine Woman. Στις 9 μην χάσετε τη ρομαντική δραματική κομετή The Nanny Express και στις 11 την ταινία δράσης Το Σημάδι. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό ξημέρωμα.